σας. Σήμερα είμαστε παρέα με τους Noise Figures. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Yeah. Yeah. Πρέπει να είναι η πρώτη συνέντευξη η οποία αποτελείται από δύο μέλη στην Παντά. Mm-hmm. Πώς προέκυψε αυτή η δεύτερη, πρέπει να μας πείτε. Γιατί δύο άτομα. Γιατί δύο άτομα. Βασικά ξεκίνησε τελείω τυχαία η μπάντα. Δηλαδή, γνωριζόμασταν καιρό με τον Γιώργο από άλλα projects, άλλες μπάντες, άλλα πράγματα. Θέλετε να μας αναφέρετε τι έχετε κάνει παρελθόντα και πώς καταλήξατε. Παίζαμε σε διάφορες μπάντες, άλλου ήθους, άλλα πράγματα γενικά. Είχατε συνεργαστεί μέχρι να αποφασίσετε να ακολουθήσετε μια κοινή πορεία. Είχαμε συνεργαστεί σε ένα solo του Γιώργου ακουστικού τύπου folk. Mm-hmm. Οπότε γνωρίζετε ο ένας το παίξιμο του άλλου. Γνωριζόμασταν χρόνια. Και είχαμε παίξει μαζί σε φεστιβάλ, σε πράγματα σε live, με άλλες μπάντες. Βασικά υπήρξε η ιδέα να γίνει κάτι έτσι πιο compact, με δύο άτομα, να είναι πιο εύκολο στις μετακινήσεις, live, σε συνεννόησεις. Και πρακτική λόγη. Ναι, όλα. Ναι. Και ξεκινήσαμε λοιπόν να παίζουμε μαζί. Του πρότεινα του Σάμου να το ξεκινήσουμε, το κάναμε λοιπόν. Και με τη βοήθεια του ηχολήπτη μας του Νίκου βρήκαμε και τον τρόπο πώς να το κάνουμε και να ακούγεται, ας πούμε, κάπως γεμάτο, να ακουγόμαστε όχι σαν δύο άτομα, αλλά... Νιώθετε ότι έχει και... μεγαλύτερη απόδοση και λειτουργικότητα το να είστε δύο. Είναι, σίγουρα πιο... Το... είναι πιο εύκολο σίγουρα. Νιώθετε αυτό. Ναι. Είναι πιο εύκολο όλο αυτό, από να κάνεις μια πρόβα μέχρι να κάνεις κάποια πλάνα γενικά. Mm-hmm. Να φύγεις για ένα tour, για ναι. όλα. Αν εστιάσουμε στο καλλιτεχνικό κομμάτι, από άποψη στίχων, άλμπουμ, δημιουργίας ενός τραγουδιού. Και αυτό ακόμα είναι πιο γρήγορα. Έχετε συγκλίνουσες απόψεις ή γενικά μπορείτε να βρεθείτε, φαντάζομαι, πιο εύκολα. Ναι, 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 υπάρχει ναι. συνεννόηση μεταξύ μονάχα δύο ατόμων, οπότε... Είναι πιο εύκολο και αυτό γενικά, ναι. πιο γρήγορη διαδικασία είναι πιο γρήγορη δημιουργίας διαδικασία. Γενικά. Και λόγω και της τεχνολογίας φαντάζομαι ότι καλύπτονται κάποια κενά στο ηχητικό, ας πούμε, αποτέλεσμα. Δεν είναι τόσο τεχνολογία, κενά. Είναι τεχνική, περισσότερο, πάνω στους ενισχυτές, στα πετάλια, στον όλο ηχό. Διάβασα κάτι που είχατε αναφέρει, ότι θεωρείτε ότι πολλά πράγματα για σας, όσον αφορά το καλλιτεχνικό κομμάτι, έγιναν πολύ γρήγορα. Mm. Ότι δηλαδή πράγματα που προσπαθούσατε, λέτε, 2 και 3 χρόνια, εν τέλει τα καταφέρατε σε λιγότερο από χρόνο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι η επιτυχία είναι θέμα ευνοϊκών συγκυριών στην περίπτωσή σας περισσότερο ή προσωπικού μόχθου και προσπάθειας? Δεν θα έλεγα τόσο, δεν θα μιλάγα τόσο για επιτυχία. Τώρα μιλάμε για κάτι καλλιτεχνικό, δηλαδή, εντελώς δηλαδή καλλιτεχνικά. Απλά πιο γρήγορα γράψαμε τον πρώτο μας... Γράψαμε πολύ γρήγορα το πρώτο μας EP, το πρώτο μας δίσκο. Τα κάναμε όλα πολύ γρήγορα και είχαμε και την μεγάλη τύχη να μας στηρίξει σε αυτό Kinerir πολύ γρήγορα. Η δισκογραφική Μπράβο. Που μας βγάζει τα... Γενικά θεωρούνταν και... ένα συνδυασμός τύχης του know-how mm-hmm. που είχαμε μέσα στα τόσα χρόνια, ας πούμε, που ασχολούμασταν και πολύ δουλειά. Θεωρείται βασικό το τρέξαμε αρωγό. Πάρα πολύ γενικά αυτό το πράγμα. Βασικό αρωγό έναν manager, μια δισκογραφική, ας πούμε, στην πορεία σας. Είναι σημαντικό για να μην τρέχεις για χίλια πράγματα, ναι. να βγάζεις μόνο μουσική. Από οργανωτική άποψη. Σε ατομικό επίπεδο, αυτό το οποίο κάνετε, τι έχει προσφέρει στον καθένα, γιατί νομίζω ότι όταν τα χρόνια περνούν, πέρα από το στόχο της επιτυχίας, το άγχος ίσως που υπάρχει να κάνετε κάτι, να εδραιωθεί κάτι, να γίνει γνωστό, μετά έρχεται και το ατομικό κομμάτι, ότι εγώ μέσα μου, ας πούμε, ικανοποιούμαι από αυτό που κάνω, περνάω καλά. Καλά, το έχετε καταφέρει αυτό. Καλά, έχετε έξι, φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή να μπαίνει ως πρωταρχικό στόχος το να ικανοποιείτε τον εαυτό σας μέσα από αυτό που κάνετε. Κοίτα, πάρα πολλά είμαστε φίλοι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Τέλει. Δηλαδή δεν είμαστε διάσκετοι που βρεθήκανε να κάνουν κάτι με το ζόρι επαγγελματικά, αν θες. Θεωρείτε βασική δηλαδή τη φιλία σαφώς, σε αυτό το σαφώς. Και είμαστε φίλοι και όλο το team, ας πούμε, mm-hmm. δηλαδή, και με τον ηχολήτη μας και με τον manager, τον Δημήτρη. Είναι πολύ βασικό πράγμα, γιατί και στις αναποδιές και στις δυσκολίες είναι αυτό που θα κρατήσει και τις υπάρχει ορθίες. Υπάρχει συνέστηση και κατανόηση μεταξύ ατόμων που είναι φίλοι πάνω απ' όλα. Σαφώς, ναι. Για το tour το πρόσφατο, το In The Boneyard, θέλουμε να μας πείτε τι αποκομίσατε, εάν υπήρχαν κάποια εφτράπελα, τα οποία υπήρχαν. Τα καταλάβαμε εμφανώς και τις φωτογραφίες τις χιονισμένες, ήταν ένα περιπετειώδες και παγωμένο tour. Εμένα η φωτογραφία μου άρεσε πάρα πολύ. Και βρήκα και πολύ. Τι φωτογραφία ακριβώς. Απανταδόρικο αυτό που γράφτηκε από πάνω. Μου άρεσε αυτή στο χιόνι. Η υπομονή. Τι γίνονταν αυτή τη φωτογραφία. Οκ. Ήταν σε μια περίεργη στιγμή αυτή η φωτογραφία. Βασικά ήταν. Λίγο κομβική στιγμή. Λίγο πριν, αφού είχαμε κάνει μία ώρα δρόμου και αφού είχαμε ξεκινήσει αυτό το tour. Σε ποιες πόλεις πήγατε καταρχάς? Ξεκινήσαμε Θεσσαλονίκη, πήγαμε Σέρες, Ξάνθη, Κατερίνη και Κυλικής.
Γουμένισα. Γουμένισα, ναι. Βασικά, ναι, φεύγαμε Τετάρτη, θα παίζαμε στη Θεσσαλονίκη και κάπου στη μία ώρα είδαμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και λέμε τώρα τι κάνουμε, γυρνάμε. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Γυρνάμε, συνεχίζουμε, τι κάνουμε. Και ναι, μας σταματάει η αστυνομία μετά τα διόδια, μας λέει δεν γίνεται να συνεχίσετε, έχει κλείσει ο δρόμος, Άγιο Κωνσταντίνο, όλα κλειστά, ναι. Και πάμε λίγο μπροστά τους, περνάμε, λέμε, αφού δεν μας βλέπουνε, πάμε. Ναι. Αυτό. Και ένα... το κάναμε. Ένα το κάναμε. Βασικά... χειριστικό εκείνη τη στιγμή που μπορούσε την κατάσταση. Και... βασικά, ναι, μετά από μισή ώρα η αλήθεια είναι ότι κολλήσαμε κάπου στο χιόνι, σταματήσαμε, λέμε θα τρώμε χιόνι. Τα live πώς πήγαν. Και τέτοια, ναι. Τελικά φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη καταρχάς. Mm-hmm. Μετά από 10 ναι, ώρες. 10 ώρες δρόμο. Ανεβήκαμε, παίξαμε. Και ήταν όλα. Πώς ήταν. Η ανταπόκριση ήταν φάση. Των καιρικών συνθήκων. Μπράβο, ευχαριστούμε που τα καταφέρατε που ήρθατε, που παίξατε. Εντάξει, το καλό είναι τουλάχιστον εκτίμησε ο κόσμο στον όλο ηρωισμό εισαγωγικά και τις δυσκολίες που περάσαμε για να το κάνουμε αυτό. Ναι. Υπάρχει κάποιο live το οποίο να έχετε ξεχωρίσει ή κάποια μέρα, γιατί είναι και αρκετά, οπότε ίσως είναι δύσκολο το ερώτημα. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι θα κάνουν ένα live να ξεχωρίσει, αλλά σίγουρα θα υπάρχει κάτι που θα σας έχει μείνει πιο έντονα στη μνήμη σας. Κάθε live είναι ξεχωριστό, όπως λέει και ο Καλιτζάκης για, για τα παιχνίδια. Ωραία, σύμφωνοι, εννοείται. Πρέπει να αγαπάτε κάθε τι το πρέπει κάθε live να το δούμε ξεχωριστά. Έτσι. Γενικά από κάθε live κερδίζεις κάτι. Σίγουρα, ακόμα και αν ακόμα είναι και το χειρότερο live, θα κερδίσει κάτι. Ναι, είναι κάθε live είναι εμπειρία. Σίγουρα. Πραγματικά είναι. Ναι. Το πιο ακραίο πράγμα που σας έχει τύχει σε live, είτε θετικό είτε αρνητικό. Κάτι διάρκεια του live, ενώ πριν, μετά και τέτοια πράγματα. Γενικότερα. Ακραία αντίδραση, ίσως κακή αντιμετώπιση. Ένα πολύ ωραίο live που θυμάμαι ακόμα ήταν στο Σαν Σεμπαστιάν. Όχι στο Σαν Σεμπαστιάν, στη Βιτόρια που παίξαμε. Που ήταν από κάτω οι Βάσκοι τρελαμένοι. Ξέρανε απ' έξω τους στίχους, ήταν τρελαμένοι, τραγουδάγανε και στο τέλος, όταν κατεβήκαμε, χορεύανε σιρτάκι. Εντάξει, σας υποδέχτηκαν. Ήταν ωραίο, ήταν λίγο γραφικό, αλλά πολύ ωραίο ταυτόχρονα. Ήταν η ελληνική έλευση στη χώρα τους, όπως να είναι όντως ήταν λίγο γραφικό. Το ζήσαν ωραία. Και η πρώτη φορά που πήγαμε σε Έρες ήταν πολύ εντυπωσιακή για μας, γιατί πήγαμε σε μια πόλη που δεν ξέραμε καν τι συμβαίνει, ας πούμε, τι μπορεί να γίνεται και καταλήξαμε να έχουμε 100 κάτι άτομα σε ένα χώρο που χωράει το 80 να κάνουν stage diving. Είχαμε φοβερό κοινό, ας πούμε. Και βέβαια, εντάξει, οι στιγμές που παίξαμε με μπάντες που μας έχουν χαρακτηρίσει, ας πούμε, και στον ήχο και γουστάραμε πολύ τη μουσική. Θα θέλουμε να μας αναφέρετε εσείς οι ίδιοι, φυσικά, γνωρίζουμε. Βασικά, ήμασταν πολύ, ήταν τιμή μας να βρισκόμαστε στο ίδιο stage. Με τους Black Rebel Motorcycle Club που είναι μεγάλη μας επιρροή, με την BJ Harvey, τους Brand Johnston Massacre, τους Dead Meadow. Τους Dead Meadow φυσικά, ναι. Ήταν όλες, όλες αυτές τις μπάντες που είναι και επιρροές και άνθρωποι που θαυμάζουμε, ειδικά. Οπότε κάθε και αυτά τα live ήταν πολύ, πολύ σημαδιακά για εμάς. Σημαδιακά για εσάς. Προτιμάτε τις εμφανίσεις, τις εγχώριες ή στο εξωτερικό, και από άποψη κοινού και από άποψη ανταπόκρισης, κλίματος γενικότερα και ατμόσφαιρας. Για γραμμές είναι ότι σε μια μικρότερη πόλη, είτε αφορά την Ελλάδα είτε το εξωτερικό, είναι σίγουρα πιο ψημένος ο κόσμος να δει το live, γιατί δεν έχει τις ευκαιρίες, πιο διψασμένος. Γιατί, ας πούμε, στο Παρίσι ή στην Αθήνα, αντίστοιχα, γίνονται 700 live τη εβδομάδα. Ακριβώς. Οπότε, εντάξει, πιθανόν να μην υπάρχει ίδια, έτσι. Κάψα του κοινού, ας πούμε, αυτό. Μέσα από τη μουσική σας, τι θέλετε να πετύχετε, τι προσπαθείτε να δώσετε στον κόσμο, πώς αν θα αναβιώνετε εσείς κάποιες εποχές, δεκαετίες, μέσα από ποιες θα ήταν αυτές. Εμείς απλά κάνουμε μουσική, δηλαδή αυτό που νιώθουμε, γράφουμε. Υπάρχει κάποια επιρροή από 60's, 70's όμως, τον λίγο σας αγαπάτε. Από όλο το φάσμα του rock, δηλαδή από τα 50's μέχρι σήμερα, πάντα θα υπάρχουν επιρροές. Και από ένα άλμπουμ που μπορεί να βγει και χθες, ας πούμε, και μας αρέσει. Στίχους ποιος γράφει. Αυτό είναι. Ο Γιώργος. Μουσική μαζί. Mm-hmm. Mm-hmm. Επερχόμενα σχέδια είτε συναυλιακά είτε όσον αφορά τα κομμάτια. Υπάρχουν. Ένα σύγκλι. Υπάρχει ένα σύγκλι που θα βγει τον Απρίλιο. Από την ΕΡΙΡ τον Απρίλιο. Ένα double A σύγκλι σε 7 inch. Δύο κομμάτια, το Flames Go Up και το Mid Blunt. Στα κυκλοφορία. Ετοιμαζόμαστε ήδη με προπαραγωγή και καινούργιο υλικό για να γράψουμε το τρίτο μας άλμπουμ. Πού και... μπορεί να σας βρει κάποιος να σας ακούσει πέραν των live εμφανίσεων και του YouTube. Εννοείς ιντερνετικός. Ναι. Στο Facebook, στο Instagram, στο
SoundCloud. Εκεί να μας ακούσουν. Στα δισκοπολία. Στα δισκοπολία. Στο Bandcamp, στο Spotify, στο παντού. Παντού, ναι. Όσον αφορά το κομμάτι των video clips, είναι κάτι το οποίο προσφέρει κάτι παραπάνω. Δεν θα λέω ότι είναι αναγκαίο. Απλά αν μπορεί πραγματικά να υπάρχει μια ωραία και να βγει κάτι όμορφο, και όχι απλά για να γίνει. Προσφέρει κάτι παραπάνω σε ναι, ένα κομμάτι. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αρκεί να μην το κάνεις απλά για να το κάνεις. Ακριβώς. Δηλαδή και εμείς δυσκολευτήκαμε να κάπως στο δεύτερο άλμπουμ να, να κάνουμε ακριβώς αυτό που θέλαμε, φανταζόμασταν για βίντεο κλιπ. Αλλά νομίζω ότι αν. Αποφασίσαμε να μην κάνουμε βίντεο. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε κάτι που να. Δεν υπήρχε ο χρόνος βασικά κιόλας μέσα σε όλα που κάναμε τότε με τα tour και όλα αυτά. Και κάποια ιδέα, ξέρεις, πολύ πραγματικά καλή, ας πούμε. Μας ψήσει να κάνουμε βίντεο. Δηλαδή δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι νέο απλά για να γίνει. Οπότε δεν το θεωρείται απαραίτητο κομμάτι. Όχι, όχι. Απαραίτητο όχι. Σε καμία περίπτωση. Σίγουρα είναι ωραίο αν υπάρχει κάτι καλό. Είναι ωραία η οπτικοποίηση ακριβώς αν υπάρχει το ανάλογο κόνσεπτ. Πάνω από όλα η μουσική. Πάνω από όλα η μουσική. Εδώ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τι θα ακούσουμε από εσάς? Θα παίξουμε υλικό από το πρώτο μας EP μέχρι και την επερχόμενη κυκλοφορία που θα κάνουμε, το single που λέγαμε πιο πριν. Και είναι μια μισή ώρα με... και κάποια κυκλοφόρητα να. Κομμάτια. Όσον αφορά τον ήχο σας από τότε που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα, που δεν είναι πολλά τα χρόνια. 5 χρόνια περίπου. Έχετε εντοπίσει αλλαγές ηχητικές, δηλαδή έχετε διαμορφώσει κάπως διαφορετικά τον ήχο σας ή υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο? Όχι, από τότε που ξεκινήσατε, προσθέτετε πράγματα. Ναι, δεν είναι απαραίτητο κομμάτι εξέλιξη, είναι προσθήκες, διαφοροποιήσεις. Αυτό. Ανάλογα με τις ανάγκες των κομματιών που γράφουμε, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε άλμπουμ, ανάλογα με τις ανάγκες του live που αλλάζει και διαμορφώνεται. Mm-hmm. Αντίστοιχα αλλάζουν και. Και η πηγή έμπνευσης, πηγές. Πηγές έμπνευσης ποιες είναι, υπάρχουν και οι επιρροές. Κοίτα, έμπνευση και τώρα. Φυσικά. Φυσικά υπάρχουν επιρροές. Από όλη τη μουσική που έχουμε ακούσει, είτε εγώ είτε ο Στάμος, που είναι και μπορεί να είναι και διαφορετικές που και που και ξέρεις, κάπου. Είναι εύκολη κάπου συνύπαρξη. Κάπου και δημιουργείται ένα πράγμα το οποίο Μπράβο. Έχει μια ανομαλία ή κάτι. Και τη διαφορετικότητα. Που είναι ίσως και πιο ωραίο. Που ναι, στο τέλος. Και στιχουργικά. Υπάρχει μια επιρροή και μια έμπνευση από όλα αυτά που ζούμε καθημερινά, είτε είμαστε στο δρόμο, είτε. Εντάξει, τι. Άκρως προσωπικά βιώματα δηλαδή. Ή αυτό, ναι. Mm-hmm. Έχετε αισθανθεί ποτέ ίσως ότι επομίζεστε πολλές ευθύνες ο καθένας από εσάς λόγω του ότι είστε δύο στην πάντα? Π.χ. και στο ακουστικό και στο τεχνικό κομμάτι. Ή δένετε ολοκληρωτικά και αποδοτικά και αυτό δεν σας ενδιαφέρει και βλέπετε πιο ότι... Πιο πολύ σαν διευκόλυνση πιστεύετε ναι. είναι για τα παιδιά αυτό, όπως μας είπα και πριν. Εντάξει, γενικώς απαιτεί πολύ χρόνο από τη ζωή μας. Ναι. Τα πάντα δηλαδή, από τα διαδικαστικά πράγματα μέχρι καθαρά το μουσικό κομμάτι. Αλλά... Ζείτε όμως για τη μουσική, οπότε είναι κάτι το οποίο αυτό αυτομάτως ναι, προσφέρει. Ναι, επίσης όπως είπε και ο Γιώργος πριν, είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να έχουμε και σημαντική βοήθεια από ανθρώπους πολλούς, δηλαδή από την σκοραφική μας μέχρι το Δημήτρη που κανονίζει άπειρα πράγματα για μας. Οπότε αυτό σας διευκολύνει. Μας λύνει τα χέρια για να έχουμε χρόνο για πιο ουσιώδη πράγματα εισαγωγικά, ας πούμε. Θεωρείτε ότι μπορεί η μουσική να γίνει αυτός σκοπός για κάποιον? Και δηλαδή, να ζήσετε μέσα τη μουσική. Οικονομικά. Καλά, πάνω κάτω. Έχετε με κάποιο τρόπο. Πλέον, δεν θα έλεγα ότι έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο 100%, ναι. αλλά ασχολούμαστε με τη μουσική. Δηλαδή, το οποίο μπορεί να έχει. Οι δουλειές μας έχουν να κάνουν έχουν με τη μουσική. Με τη μουσική όλες. Γιατί σε άτομα της ηλικίας μας αυτή η ερώτηση είναι διθυραμβική, διότι πολλά παιδιά πρέπει να κάνουν και άλλες δουλειές για να φτάσουν σε ένα σημείο βασικά, να ζήσουν με τη μουσική. Βασικά, αμφιταλαντεύεται ο κόσμος που ασχολείται ναι. με το μουσικό κομμάτι. Οι πιο πολλοί λένε ότι δεν γίνεται να ζήσεις ποτέ από τη μουσική. Κοιτάξτε, εξ ολοκλήρου. Σίγουρα έτσι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, ακόμα και για πάντες πολύ μεγαλύτερες από εμάς. Απλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που θα το κάνεις,
και θες να το κάνεις σωστά, ο χρόνος mm-hmm. πρέπει να διαθέσεις για να το κάνεις, είναι τόσο πολύ, που είναι σχεδόν απαγορευτικό το να έχεις κάποια έτσι... σταθερή δουλειά, που σου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία για απόψε. Και εσείς καλή συνέχεια, και καλή συνέχεια στο κανάλι. Σε όλα όσα κάνετε. Καλό βράδυ. Γεια σας.